Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε την και επισήμως τη χορηγική συνεργασία του Ολυμπιακού με την Φλούο του Ομίλου Μαυρογέννης. Η Φλούο είναι μια εταιρεία που έχει ένα σημαντικό κοινό στοιχείο με τον Ολυμπιακό. Είναι μια εταιρεία που παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς με στόχο να αναδειχθεί σε ένα βασικό παίκτη σε αυτό το άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι ήδη ένας βασικός παίκτης στο άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οπότε ο κοινός στόχος είναι ένας, είναι η κορυφή και θέλουν να φτάσουν μαζί σε αυτήν. Θα μας τα εξηγήσουν όμως καλύτερα ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κύριος Χρήστος Σταυρόπουλος, ο προπονητής της ομάδας μας, ο κύριος Γιάννης Σφερόπουλος και ο εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου Μαυρογέννης, κύριος Κωνσταντίνος Αράπης. Κύριε Σταυρόπουλε. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά τον νέο μας χορηγό, τον επιχειρηματικό Όμιλο Μαυρογέννη και τα προϊόντα Γκρι και Φλούο. Η συμφωνία αυτή με έναν ισχυρό ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο είναι πιστή στο πρόγραμμα και τη στρατηγική μας να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους σε κάθε τομέα, με εταιρείες και ανθρώπους που έχουν όραμα και αξίες και φυσικά επιθυμούν να πορευτούν μαζί μας σε αυτό το δύσκολο αλλά και συναρπαστικό δρόμο για την κατάκτηση της κορυφής σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η νέα αυτή συνεργασία θα χαρακτηρίζεται από νέες ιδέες, καινοτομία, πολλές προωθητικές ενέργειες και εκπλήξεις για τους φιλάθλους. Σύντομα θα έχουμε περισσότερες και νέες ανακοινώσεις. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα από την πλευρά μας, ώστε αυτή η συνεργασία να επιστρέψει στην εταιρεία πολλαπλάσια την επένδυσή της, καθώς και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην επίτευξη των εταιρικών στόχων της. Παράλληλα, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το digital πρόγραμμά μας και την προώθηση όλων των χορηγών μας μέσα από την πλατφόρμα, των social media και όχι μόνο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους νέους μας συνεργάτες και είμαστε σίγουροι ότι η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού και οι προσπάθειες της ομάδας μας θα συμβάλλουν στο όραμά τους για ανάπτυξη και επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ως προπονητής του Ολυμπιακού και προερχόμενος κι εγώ από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι και η εταιρεία του Ομίλου Μαυρογέννη, καλωσορίζω τη Φλούο στη Νότια Ελλάδα, στον Πειραιά, στην Αθήνα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η συνεργασία με τον Ολυμπιακό, που είναι μια πρωταθλήτρια ομάδα, με την εταιρεία Φλούο, που και αυτή είναι μια πρωταθλήτρια του Ομίλου Μαυρογέννη, θα αποδώσει καρπούς. Πιστεύω ότι δύο πρωταθλητές μαζί, ενώντας τις δυνάμεις τους, θα φέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Εύχομαι καλή αρχή στη συνεργασία μεταξύ μας. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα είναι πάντα κοντά στη Φλούο και στις εταιρείες του Ομίλου Μαυρογέννη. Πιστεύω ότι πραγματικά μια τέτοια συνεργασία μόνο καρπούς έχει να ευωδώσει και να ευχηθώ σε όλους καλή συνεργασία και μια αγαστή σχέση μεταξύ των δύο εταιριών. Καλησπέρα σας και από μένα. Εκ μέρους του Ομίλου Μαυρογέννη θα ήθελα να εκφράσω σήμερα τη μεγάλη μας χαρά αλλά και την ευθύνη που νιώθουμε να συνδέουμε το νέο αλλά πολύ δυναμικό μας μπραντ της τεχνολογίας Φλούο με την ιστορική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Την ομάδα που έχει κατακτήσει 3 φορές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 12 φορές το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός και ο Όμιλος Μαυρογέννη έχουν κοινή αναφορά, τον πρωταθλητισμό. Όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και εμείς θέλουμε πάντοτε να είμαστε πρωταθλητές σε ό,τι και αν κάνουμε. Έτσι, μετά από 25 χρόνια πρωταθλητισμού στον κλιματισμό, με την μάρκα Γκρι, τον παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά του κλιματισμού, τώρα συνεχίζουμε και ταυτόχρονα επενδύουμε στο Φλούο, το νέο μας μπραντ προϊόντων τεχνολογίας, που περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα από smartphones, tablet, κλιματιστικά, accessorize και πολύ σύντομα πολλά ακόμα. Επίσης, όπως και η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, έτσι και εμείς, ξεπερνάμε κατά πολύ τα σύνορα της χώρας μας και στεκόμαστε επάξια και εισάξια σε ένα διεθνή στίβο, τοποθετώντας τα προϊόντα Φλούο σε πολλές αγορές του εξωτερικού
και υλοποιώντας το όραμα του ομίλου μας για εξωστρέφεια και πολυεθνική παρουσία. Και φυσικά το ΦΛΟΥ ως επίσημος πλέον χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός τεκμηριώνει με τον καλύτερο τρόπο το σλόγγαν του «What's next» και αποδεικνύει ότι πάντα θα φέρνει νέα και θα χτίζει τη σχέση του με τα νεανικά δυναμικά κοινά που απευθύνεται, στηρίζοντας έμπρακτα τα ενδιαφέροντά τους. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον προπονητή και τους παίχτες της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού για τη φιλοξενία του σήμερα, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε αυτή τη σεζόν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε. Άρης Μπάρκας από Κοσμοτέ TV και Euroclubs.net. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σταυρόπουλο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας ποια είναι τα στοιχεία που ταιριάζουν από τον Ολυμπιακό στη ΦΛΟΥ και από τη ΦΛΟΥ στον Ολυμπιακό. Γιατί ένα brand τεχνολογία θέλει να συνδεθεί με τον μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο έχει μπει πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό. Επίσης και τα κοινά που παρακολουθούν το μπάσκετ και γενικά τον αθλητισμό είναι κοινά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και ένα από τα οράματά μας είναι ότι ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους στο να οθήσουμε όλη την νεολαία να ασχοληθεί με τα σπορ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα βασικό κριτήριο για εμάς να συνδεθούμε με όσο περισσότερα αθλήματα μπορούμε, όπως είναι τα δρομικά κινήματα και άλλα αθλήματα τα οποία είμαστε παρόντες. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε έμπρακτα παρόντες. Κυρίως και σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια, που από οπουδήποτε πιστεύω ότι οι ομάδες μπορούν να. Μάλλον οποιοδήποτε μπορούν να συνεισφέρουν κάποια χρήματα στις ομάδες, είναι πάρα πολύ καλό για αυτούς. Να συμφωνήσω κι εγώ και να προσθέσω ότι και πιστεύω ότι και οι δύο εταιρείες έχουμε κενό την καινοτομία και την ανάπτυξη. Και οι δύο εταιρείες είμαστε ανοιχτοί σε νέα πράγματα, σε νέες προσκλήσεις και πιστεύω ότι είναι δύο σημαντικοί τομείς που μας συνδέουν σαν δύο εταιρείες και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια συνεργασία πάρα πολύ επιτυχημένη. Επειδή δεν μου αποφτύνετε την ερώτηση. Νομίζω ότι όταν βλέπεις ότι μια εταιρεία ξεκινάει από τα κλιματιστικά που πρωτοπορεί για 25 χρόνια και επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέες τεχνολογίες, βλέπεις ότι υπάρχει μια στρατηγική. Άρα αυτή η εταιρεία έχει μια στρατηγική, έχει ένα πλάνο. Πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός έχει μια στρατηγική ως διοίκηση, ως η πρόεδροι μας, ως φιλοσοφία, ο γενικός αρχηγός, το προπονητικό team και η ομάδα. Υπάρχει μια στρατηγική που πορεύεται η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν κοινές στρατηγικές δηλαδή που προσπαθούν να φτάσουν το επίπεδο και η μεν και η δε σε ακόμα πιο υψηλό σε πιο υψηλή θέση και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό η στρατηγική υψηλών στόχων που έχουν και οι δύο εταιρείες. Κωνσταντίνος Μελάκης από τον Καζέτα, μια ερώτηση για τον coach, αφού τον βρήκαμε εδώ πέρα. Νέος χορηγός για τον Ολυμπιακό, νέος παίκτης για τον Ολυμπιακό. Το βράδυ έρχεται, θα του δώσεις ένα tablet φλούο, φαντάζομαι, όποιος τον υποδεχθεί. Αλλά πες μας και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που έχει ο παίκτης και σε έκανα να τον επιλέξεις. Καταρχήν, επειδή είδα ότι ο παίκτης είναι πολύ ανοιχτός στα social media, εκτός από το tablet θα του δώσουμε και ένα κινητό φλουό, ένα smartphone. Είναι ένας παίκτης που έρχεται να προστεθεί στο σύνολο της ομάδος. Είναι ένας παίκτης που επιλέχθηκε γιατί έχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το περιφερειακό shoot. Είναι ένας παίκτης που ο χαρακτήρας του ταιριάζει πολύ με τους χαρακτήρες που έχουμε στην ομάδα και θεωρώ ότι ερχόμενος δεν θα διαταράξει τη χημεία και την ισορροπία της ομάδος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα, γιατί όπως είδαμε ότι η ομάδα ήδη
προχωράει και έχει κάποιους ρόλους, τους οποίους δεν θέλω να διαταράξει ένας παίκτης που έρχεται. Οι παίκτες που ήδη υπάρχουν και προϋπήρχαν και πριν τη χρονιά αυτή, όχι μόνο αυτοί που ήρθαν, εννοώ δηλαδή φέτος, έχουν δημιουργήσει ένα βασικό κορμό και απλώς πήραμε έναν ακόμα παίκτη, γιατί όπως είδαμε η χρονιά είναι πολύ μεγάλη, πιστεύουμε στις δυνατότητες του παίκτη αυτού και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στη φυσιογνωμία και στο πνεύμα της ομάδος, στην ομαδικότητά της, στο χαρακτήρα, και θεωρώ ότι θα μας δώσει κάτι που πραγματικά είναι πολύτιμο πλέον στο μοντέρνο μπάσκετ, ένα forward που να μπορεί να σουτάρει με τέτοια ποσοστά την περιφέρεια. Καλησπέρα, Χαλβατσιώτης Κώστας από την ΕΡΤ. Μία ερώτηση για τον κύριο Σαράφη και μία για τον κύριο Σταυρόπουλο. Για τον κύριο Σαράφη, με τους όρους της αγοράς, η πορεία πρωταθλησμού του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και η περσινή παρουσία στον τελικό κάνει ένα κλικ παραπάνω στις εταιρείες και στη δική σας, στον όμιλό σας, για να κάνετε αυτή την χορηγία. Και η ερώτηση για τον κύριο Σταυρόπουλο είναι, αυτή η περίοδος με τις παρουσίες απανωτές σε τελικούς, στις κατακτήσεις τροπέων, φέρνει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό χορηγών, δηλαδή το εισπράτεται αυτό, δεν είναι μόνο οι τίτλοι, οι διακρίσεις, οι αγωνιστικές, το έχετε και σαν εισπράξη σε επίπεδο χορηγιών. Ευχαριστώ. Φυσικά και μας κάνει ένα κλικ, αλλά δεν χρειαζόμασταν μόνο αυτά τα στοιχεία για να επιλέξουμε τον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα στοιχεία και τα χρόνια που έχουν περάσει και η πορεία αυτής της ομάδας, η οποία μας έκανε να επιλέξουμε και να προσπαθήσουμε να έρθουμε κοντά με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι η Φλούο και γενικά ο Όμιλος Μαυρογέννης δεν δραστηριοποιείται μόνο στην ελληνική επικράτεια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξωστρέφεια. Ήδη με δικά μας γραφεία δραστηριοποιούμαστε εδώ και 2,5 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και είμαστε στις μεγαλύτερες αλυσίδες κινητής τηλεφωνίας ήδη στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες προσπαθούμε και είμαστε σε στάδιο δημιουργίας νέων τοποθετήσεων των προϊόντων του ομίλου Μαυρογέννη. Άρα για μας ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός κάνει μια πορεία η οποία δεν είναι μόνο στα όρια της ελληνικής επικράτειας, αλλά βγαίνει και σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Οπότε πιστεύω ότι ο ρόλος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα σε συλλόγους όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ευχαριστώ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένα μπραντ πάρα πολύ αναγνωρίσιμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Να θυμίσω ότι πρόσφατα δημοσιεύματα, όχι ελληνικών μέσων, αλλά ξένων ευρωπαϊκών μέσων, χαρακτήρισαν τον Ολυμπιακό σαν την πιο επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας. Να πω μόνο ότι το 50% των χορηγών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι πολυεθνικές. Αυτό μόνο του δείχνει τη δυναμική που έχει ο Ολυμπιακός σαν μπραντ. Σαν εταιρεία δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους χορηγούς μας και κάνουμε τα πάντα ώστε η ανάπτυξη η δική μας, της ομάδας μας, να συμβάλλει και στην ανάπτυξη των εταιριών και των χορηγών μας. Καλησπέρα. Σκούρτας Δημήτρης από το Φως των Σπορ. Για τον κύριο Σαράφη, μια ερώτηση και μετά για τον coach. Με τι θα είναι ικανοποιημένοι, ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας μέσω αυτής της συνεργασίας, και για τον coach εν ώψη του παιχνιδιού με την Μπαρτσελόνα, η οποία προέρχεται από μια κοιλιά στα τελευταία 4-5 παιχνίδια, και κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι παγίδα για την ομάδα. Ευχαριστώ. Εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι με τη λογική ότι πιστεύουμε ότι θα ανέβει η αναγνωρισιμότητα του brand, του Φλούο, γιατί οι περισσότεροι ακόμα δεν το γνωρίζετε, αλλά το επόμενο διάστημα για μας θα είναι πολύ δυναμικό, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει όλο και περισσότερο το brand Φλούο. Αρκεί να σας πω ότι ήδη είμαστε σε όλα τα καταστήματα Κοσμοτέ Γερμανός,
με tablet και είμαστε και σε όλα τα καταστήματα της WIND με κινητό τηλέφωνο, smartphones δηλαδή, και tablet. Και είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία και με άλλες δύο εταιρείες, οι οποίες δεν είναι να ανακοινώσουμε, για το επόμενο διάστημα να έχουμε την παρουσία μας. Άρα πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός θα μας βοηθήσει στα μέγιστα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κόσμος να εμπιστευτεί τα προϊόντα μας και να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Επειδή είμαι coach, να κάνω μια διευκρίνηση. Το όνομα του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Μαυρογέννης είναι Αράπης, όχι Σαράφης. Κοουτσάρω λίγο και εδώ. Λοιπόν, για την ερώτηση για την Μπαρτσελόνα. Όντως είναι πολύ επικίνδυνο το ότι η Μπαρτσελόνα προέρχεται από 5 ήττες. Σίγουρα θα αντιδράσουν. Έχουν 5 μέρες από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε τη Μούρθια μέχρι το παιχνίδι της Παρασκευής να το κάνουν αυτό. Και όπως δηλώσαν και ο Γενικός Διευθυντής τους και ο προπονητής τους, είναι μια περίοδος που θέλουν να συνταχθούν και να τα δώσουν όλα. Άρα, στο παιχνίδι το μεταξύ μας. Άρα, το έργο μας θα είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Χθες είχαμε ρεπό. Σήμερα ξεκινάμε την προετοιμασία μας για αυτό το παιχνίδι και πραγματικά πρέπει να δουλέψουμε πολύ σε όλους τους τομείς για να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κοιτάξτε, να πούμε πρώτα για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης είναι στο τελευταίο στάδιο, το είχα πει και πριν λίγες μέρες αυτό, της επανένταξής του. Είχα πει ότι θα βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Ακόμα υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατό του, που σημαίνει ότι όταν φύγουν αυτές οι ενοχλήσεις θα μπει. Ακόμα δεν μπορώ να απαντήσω ημερολογιακά πότε θα μπει ο Σπανούλης. Κάνει την προσπάθειά του, είναι σε περίοδο αποθεραπείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ενδυνάμωση των μειών πέριξ του γονάτου για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί εκεί η περιοχή. Και είναι θέμα χρόνου. Τώρα, τον χρόνο συγκεκριμένα δεν μπορώ να τον προσδιορίσω ούτε εγώ, ούτε ο γιατρός, ούτε κανένας, ούτε ο ίδιος ο Σπανούλης. Δηλαδή, πάμε με τη μέρα. Όσον αφορά για το Wheelchair, σίγουρα όταν έρχεται ένας παίκτης μέσα στη μέση της χρονιάς και όταν έχουμε τόσα παιχνίδια μέρα παραμέρα και απαιτητικά παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να μπει στη φιλοσοφία και στην οτροπία της ομάδος. Θα χρειαστεί χρόνος. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο προσαρμογής. Άλλωστε και είναι η πρώτη του ουσιαστικά επαγγελματική ομάδα αυτή που θα λειτουργήσει σε μόνιμη βάση. Και είναι και η πρώτη φορά που φεύγει από την Αμερική και έρχεται σε μια ξένη χώρα. Σίγουρα θα είναι πολλά νέα πράγματα για αυτόν να μάθει. Όταν δω ότι έχει μπει πλέον στο πνεύμα της ομάδος και έχει κατανοήσει και τη φιλοσοφία και επιθετικά αλλά και αμυντικά, τότε θα είναι έτοιμος να μπει να παίξει. Το πότε δεν ξέρω. Σίγουρα κάνοντας προπονήσεις, θέλω να τον δω κι εγώ μες στην προπόνηση, γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά με την εμπειρία σας, είναι αλλιώς να βλέπεις έναν αθλητή στο βίντεο και αλλιώς να τον κοουτσάρεις. Δηλαδή πρέπει να τον μάθω κι εγώ, να με μάθει κι εκείνος, να μάθει τους συμπαίκτες του. Αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο. Δεν θα βιαστούμε να τον βάλουμε, γιατί δεν έχουμε και πίεση για να τον βάλουμε. Δηλαδή δεν μας λείπει κάποιος παίκτης τόσο πολύ. Δηλαδή μας λείπει ο Τιλί, αλλά υπάρχουν άλλοι παίκτες που παίζουν στη θέση αυτή. Οπότε το κενό του Τιλί δεν φαίνεται μέχρι στιγμής. Απλώς ο Wheelchair θα προσθεθεί για να έχουμε μία ακόμα εναλλακτική λύση, όπως για το λόγο που αποκτήθηκε και ο Τιλί. Την Μπαρτσελόνα σίγουρα δεν θα παίξει ο Wheelchair. Για τον Άρη δεν το ξέρω. Και για τον Σπανούλη πάλι δεν το ξέρω. Για την Μπαρσελόνα σίγουρα όχι. Ίσως για τον Άρη, ίσως. Αλλά το πότε θα μπουν δεν το ξέρω. Πρέπει να κάνουν και προπόνηση. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει ξαφνικά ένας παίκτης, ας πούμε, είτε ο Γουίλτζερ είτε ο Σπανούλης μετά από μεγάλη αποχή ή ο άλλος τώρα που έρχεται να κάνει δύο προπονήσεις και να μπει να παίξει ένα τέτοιο μάτς. Καταλάβατε, δεν είναι. Πιο πολύ θα σε. Δηλαδή ο Γουίλτζερ, ας πούμε, που ακόμα δεν θα ξέρει που βρίσκεται, πιο πολύ θα σε αποδιοργανώσει παρά θα σε βοηθήσει στην αρχή.